Καλησπέρα και πάλι. Αν είχατε δει το προηγούμενο βίντεο για το ClipChap όπου κάναμε μοντάζ σε ένα βίντεο κλιπ τώρα θα κάνουμε κάπως το ανάποδο θα συνθέσουμε δηλαδή ένα βίντεο από διάφορες εικόνες πάλι και αυτό θεωρείται μοντάζ αλλά κάνουμε σύνθεση αυτή τη φορά ξεκινούμε λοιπόν με το δημιουργία νέου βίντεο εδώ να πω ότι χρησιμοποιώ την online έκδοση αλλά μπορείτε εσείς φυσικά να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για Windows. Θα εισάγω στην βιβλιοθήκη πολυμέσων τα πολυμέσα μου. Έχω τρεις εικόνες και ένα αρχείο ήχου. Τα επιλέγω όλα μαζί και τα σέρνω κατευθείαν από εδώ. Αλλιώς μπορώ διαφορετικά και από τον υπολογιστή μου να τα εισάγω. Έχω λοιπόν τρεις διαφορετικές εικόνες και μπορώ λοιπόν να, τα, να τις προσθέσω στην ε, γραμμή του χρόνου με το κουμπάκι εδώ συν με οποιαδήποτε σειρά ή να σύρω μια εικόνα εδώ στη γραμμή του χρόνου όπως και αυτήν εδώ και αν γίνει αυτό που έγινε τώρα δηλαδή το βάλω από πάνω από την προηγούμενη γραμμή δηλαδή το βίντεο track αυτό εδώ θέλω να είναι όμως στην, στην ίδια χρονογραμμή θα το σύρω το βάλω εδώ πέρα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο μπορούμε να έχουμε πολλά κανάλια βίντεο για να, όταν θα κάνω τη λεγόμενη υπέρθεση ή εικόνα σε εικόνα. Αυτό όμως είναι για άλλο, άλλο βίντεο αν γίνει ποτέ. Κάθε λοιπόν εικόνα αυτόματα εδώ να την επιλέξω. Αυτόματα δίνει μια διάρκεια το λογισμικό στα 5 δευτερόλεπτα. Εγώ λοιπόν θα πάω εδώ το ποντίκι μου δεξιά για να περικόψω τη διάρκεια να γίνει γύρω στα 3. Θα μετακινήσω το υπόλοιπο το κάνω και αυτό να είναι περίπου 3 να πάει δηλαδή σύνολο 6. Το ίδιο και με αυτό εδώ. Τώρα κάθε κλιπ που έχω προσθέσει μπορώ να το κάνω κάποιες επεξεργασίες. Υπάρχουν εδώ δεξιά κάποια φίλτρα για τα χρώματα. Όπως σταδιακή εμφάνιση και εσβήσουμε κάνει το λεγόμενο fade in, fade out έχει διάφορα φίλτρα εικόνας, ας πούμε αυτό εδώ που είναι δωρεάν, το πατάω αλλά δεν γίνεται κάτι. Αυτό γιατί έχω την κεφαλή εδώ, πρέπει να πάω το playhead με κλικ, εδώ για να βλέπω τι γίνεται λοιπόν. Και να το επιλέξω. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πως είναι χωρίς το φίλτρο, και να επιλέξω ένα από τα φίλτρα όπως αυτό εδώ το χρυσαφί. Επιλέγω ένα από τα φίλτρα που είναι δωρεάν, δηλαδή που δεν έχουν εδώ το, το διαμαντάκι. Το άλλο που είναι σημαντικό να κάνω, αν βέβαια το θέλω, για να είναι το βίντεό μου ομοιόμορφο, κάθε εικόνα να πιάνει όλο το πλαίσιο του βίντεο. Αν επιλέξω λοιπόν ένα κλιπ, μπορώ με, να το αξομοιώσω, ή με τα κουμπάκια εδώ αυτόματα να το κάνω προσαρμογή ή ξανά να το πατήσω να και να γίνει συμπλήρωση. Να συμπληρώσει δηλαδή όλο το πλαίσιο της εικόνας. Αυτό βέβαια θα πιάσει αν η εικόνα σας έχει αρκετή ανάλυση ώστε όταν το μεγαλώσει δεν χαλάσει. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Εδώ δεν χρειάζεται γιατί είναι ακριβώς ο λόγος διαστάσεων. Άρα λοιπόν επιλέγω τώρα με διπλό κλικ. Αν πατάμε με διπλό κλικ πάει αυτόματα και την κεφαλή. Να κάνω εδώ λοιπόν τη λεγόμενη συμπλήρωση. Άρα λοιπόν έχω κάνει τα βασικά. Τώρα μπορώ να κάνω διάφορα φίλτρα όπως είδαμε σε κάθε βίντεο. Να κάνω φυσικά και τις μεταβάσεις μεταξύ τους με το κουμπάκι εδώ. Add Transition και αν θέλω να επιλέξω κάποια άλλη μετάβαση. Άρα λοιπόν να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Ωραία. Ο ήχο μπαίνει πολύ εύκολα τον εισάγω. Εδώ η απατήσω πάει αυτόματα στο κανάλι ήχου, όμω δεν πήγε εκεί που το ήθελα. Γι' αυτό α κάνω λίγο σμίκνεση και θα το σύρω ακριβώ στην αρχή. Και από τα δεξιά να κάνω κι άλλο, να πατήσω το κουμπάκι για προσαρμογή στην εστίαση και να το μικρύνω κι άλλο. Ξανά λοιπόν προσαρμογή για να το πάω ακριβώς προς το τέλος. Και έχω λοιπόν ένα βίντεο το οποίο έχει όμως πολύ δυνατό ήχο. Άρα αν επιλέξω τον ήχο, έχει, πρέπει να έχει εδώ την ένταση, να το κάνω εγώ στο κάπου εδώ. Πάλι είναι πολύ δυνατό, τέλο πάντων το έχω μειώσει αρκετά. Και φυσικά αν θέλω να κάνω το λεγόμενο fade out, Άρα εδώ επιλέγω πάλι το αρχείο ήχο και βάζω ένα σταδιακό σβήσιμο. Και το ίδιο κάνω, το επιλέγω πάλι, βάζω και μια σταδιακή εμφάνιση να κάνει το fade in στην αρχή. Ωραία. Έχω ολοκληρώσει τα βασικά προαπαιτούμενα της άσκησης, αλλά θέλω να συνεχίσω παραπέρα, να δούμε πώς βάζουμε κείμενο. Το κείμενο μπαίνει πολύ απλά στο Clipchamp με το κουμπάκι εδώ κείμενο. Έχει διάφορα έτοιμα στυλ κειμένο. Εγώ θα βάλω λοιπόν το απλό. Πατάω το κουμπάκι προσθήκη στο χρονολόγιο και το βάζει εκεί που θέλω. Αν για κάποιο λόγο το βάλει ας πούμε αλλού το μετακινώ και το μικρύνω στη διάρκεια του για να... Βλέπουμε <σχυρ> λοιπόν εδώ το κείμενο, το επιλέγω, και εδώ μπορώ να το με διπλό κλικ να, να γράψω το κείμενό μου. Τώρα δεν γράφω κάτι με νόημα. Και αν το ξαναεπιλέξω, εδώ δεξιά έχει διάφορε επιλογέ να αλλάξω γραμματοσυρά, μέγεθο, χρώματα και άλλα. Με την ίδια λογική μπορώ να βάλω κείμενο και στα άλλα, να κάνω αν έχω μορφοποιήσει έτσι όπω θέλω και θέλω να είναι ίδιο, κάνω ένα αντίγραφο αυτό που έχω κάνει και ξανά εδώ δημιουργία αντιγράφου. Και να δούμε τώρα πώς μπορούμε να βάλουμε μια κάρτα τίτλων στην αρχή ή στο τέλος. Πάλι θα βάλουμε λοιπόν ένα κείμενο στο τέλος. Ας βάλω ένα πιο εντυπωσιακό. Έχει εδώ διάφορα στυλ. Αυτό για τα credits. Το βάζω λοιπόν στο χρονολόγιο. Και αν θέλω να αλλάξω το χρώμα να μην είναι μαύρο, βασικά πρέπει να βάλω ένα φόντο από κάτω. Τώρα έχει ένα default μαύρο. Αυτό δεν αλλάζει κάπως από εδώ. Είναι μόνο το χρώμα κειμένο. Το χρώμα φόντο είναι διαφάνεια. Δεν έχει σχέση με το χρώμα αυτό εδώ το μαύρο. Άρα λοιπόν θα πάω εδώ στα... Για να βάλω λοιπόν φόντο, μπορεί να πάω εδώ στις εικόνες να βάλω κάποια εικόνα, αλλά εγώ θέλω να βάλω ένα απλό χρώμα. Θα πάμε λοιπόν στα γραφικά είναι νομίζω, στα φόντα. Έχει να βάλω ένα μονόχρωμο, ας βάλω αυτό εδώ. Θα το βάλω να είναι κάπως έτσι και με, αφού το επιλέξω εδώ μπορώ να αλλάξω το χρώμα του, να βάλω ό,τι χρώμα θέλω από τα διάφορα χρώματα. Και φυσικά, με διπλό κλικ πάνω στο κείμενο, εδώ μπορώ να να γράψω το κείμενό μου, να, να αλλάξω το κείμενο και τη γραμματοσύρα του. Ας βάλω και μια μετάβαση εδώ και να από το επιλέξω να βάλω και εδώ ένα σταδιακό σβήσιμο, γιατί είναι το τέλος. Ωραία. Άρα λοιπόν δείξαμε πώς μπορούμε να συνθέσουμε ένα βίντεο από κάποιες εικόνες ή και κομμάτια βίντεο, η ίδια διαδικασία είναι να βάλουμε έναν ήχο και διάφορα κείμενα. Τώρα κάνουμε εξαγωγή στην πιο χαμηλή ποιότητα και ενεργοποιούμε την κοινοποίηση για να δώσουμε το σύνδεσμο αν θέλουμε να μην χρειάζεται να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή. Αυτά λοιπόν για τη δεύτερη άσκηση με το Klimtab.